Στην έτσι μπλουζίτσα βλέπω ότι συγγυηθεί φοβερή σήμερα. Έπρεπε να βάλει την άλλη σούπα σήμερα. Μην πει πια, θα την βάλει στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε! Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Πες γεια στον κόσμο. Γεια σας, κόσμο. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε. Εμάς μας λείψανε πολύ αυτά τα βίντεο. Και σήμερα ήρθαμε εδώ στο. Είναι το 8ο. Αν όμως θα πει στο στούντιο κάτι. Όχι, στο στούντιο ερχόμαστε κάθε μέρα. Εγώ τουλάχιστον, ο Αντρέας, όποτε τον καλέσουμε. Δεν μας καταδέχεται κάθε φορά. Έχουμε έρθει να κάνουμε ποιο επεισόδιο. Το 7ο ή το 8ο είναι. Ή το 7ο ή το 8ο. Νομίζω το 8ο είναι. Ναι, ρε, έχουμε πάρει φωτιά. Τι νομίζετε ότι είμαστε εδώ πέρα, τίποτα χθεσινή. Τόσα πολλά 8ο. Ναι, λοιπόν, το 8ο special chilling couch. Γιατί υπάρχουν τα chilling couch που έχουν να κάνουν πιο πολύ με την επικαιρότητα και υπάρχουν και τα special επεισόδια. Αυτό είναι το special τώρα. Το special επεισόδιο που δύο γενιές διαφορετικές κάθονται και κονταροχτυπιούνται, να πούμε. Θα πούμε ταυτόχρονα και κονταροχτυπιούνται και λένε την άποψή τους για διάφορα θέματα. Όπως έχουμε κάνει προηγούμενα επεισόδια για τις πιο αδικημένες ταινίες. Ήρθε η ώρα, το ζητήσατε και πολύ κάτω στα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε για τις αδικημένες ταινίες, να κάνουμε για τους αδικημένους ηθοποιούς. Ηθοποιούς που, να πούμε, τι εννοούμε αδικημένους. Ηθοποιούς που πιστεύουμε δεν έχουν πάρει την αναγνώριση και τους ρόλους που τους αξίζουν. Έτσι, και παίρνουν γύρω στους δευτερότριτους, ναι. τριτοτέταρτους ρόλους, ενώ είναι πάρα μα πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Ναι. Πες. Ακόμα και αν παίζουν σε μια ταινία μεγάλο, ας πούμε. Ναι, δεν είναι. Μεγάλη ταινία. Ναι, 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 όχι. Έχω και εγώ περιπτώσεις που, ρε παιδί μου. Ή σε σειρά. Μεγάλη σειρά. Ναι, δεν μεγάλη. Εννοούμε ότι δεν έχουν μεγάλα ονόματα. Όπως είναι, ας πούμε, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ναι. Όπως είναι, ας πούμε. Πες άλλον έναν. Ο Τόμ Χάνκς, ας πούμε. Ο Τόμ Χάνκς, μπράβο, τι ωραία. Ο Τόμ Χάνκς, παιδιά, λύστε μου την απορία. Γιατί δεν έχει παίξει σε κάποια κακή ταινία. Τι γίνεται με τον Τόμ Χάνκς. Λοιπόν, πέντε έχω βρει εγώ αδικημένους. Έχω φέρει εγώ, μάλλον. Μην κοιτάς. Δεν είδα. Μην κρυφό κοιτάς. Δεν είδα τίποτα. Πέντε έχω φέρει εγώ, πέντε έχει φέρει ο Αντρέας. Εγώ έχω γράψει και λίγους παραπάνω και συνομίζω. Είχα βρει, αλλά δεν έχω γράψει. Εγώ τους έχω όλους, θα τους πω μετά, θα τους αναφέρω. Πες, εντάξει. Να πω έναν που θεωρώ πολύ αδικημένο παρόλο που έχει παίξει πολύ μεγάλους ρόλους. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, δηλαδή, εκτός λίστας. Καλά. Εκτός λίστας. Μην τον έχω πει εγώ. Όχι. Α, λες. Στο τέλος. Θα μου το θυμίσεις. Θα μου το θυμίσεις στο τέλος. Θα προσπαθήσω. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ως ο μικρότερος της παρέας, θα ξεκινήσεις εσύ πάντα. Το νούμερό μου 5 για να φεύγει. Για να φεύγει, να πάμε στο επόμενο. Τι να φεύγει. Μπορεί να μην είναι τόσο αδικημένος. Αυτά τα λέει η γιαγιά σου. Η μάνα μου δηλαδή. Μου λέει, φάτο και αυτό να φεύγει, να φεύγει. Φάτο να φεύγει. Έχω φάει 300 κιλά φαγητό. Να φεύγει, φάτο και αυτό. Και, είναι, λοιπόν, και το έχει στο ψυγείο 18 χρόνια. Για πες. Λοιπόν, ξέρω ότι μπορεί να μην συμφωνήσουν και εσύ. Μας νοιάζει τώρα, εμείς λέμε την άποψή μας. Αυτό είναι και το νόημα της συγκεκριμένης εκπομπής. Λέει ο καθένας την άποψή του και από κάτω στο σχόλιο λέει ο καθένας την άποψή του. Δεν με νοιάζει αν δεν συμφωνήσετε, γιατί. Ναι. Δεν με νοιάζει αν δεν συμφωνήσετε, γιατί είναι αγαπημένος μου ηθοποιός. Δεν με νοιάζει, ρε. Και έπρεπε να τον βάλω στο νούμερο 5, αν και μπορεί να μην το αξίζει. Ο αγαπημένος ηθοποιός. Ναι. Ο αγαπημένος ηθοποιός είναι στο νούμερο 5 αδικημένος. Ναι. Έχω μεγάλη απορία να ποιος είναι. Είναι ο Πέντρο Πασκάλ. Ο Πέντρο Πασκάλ. Ναι. Ο Πέντρο Πασκάλ σε λίγο θα παίζει και σε ειδικέ σειρέ. Τι είναι αδικημένος. Άκου. Έχει παίξει μόνο καλές σειρές. Δεν έχει παίξει σε καμία σχεδόν καλή ταινία. Δεν υπάρχει μια ταινία που. Πώς να σου το πω. Αντιπροσωπεύει το όνομά του, ναι. Να το αξίζει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έκανε καριέρα με σειρές. Μόνο με, ακόμα αυτό. Μόνο με σειρές. Δεν θα το βάζω, ας πούμε. Του έχει μείνει η ρετσινιά του σειροηθοποιού. Μας αρέσει να το βλέπουμε περισσότερο. Ναι. Αλλά θα δώσει του και μια καλή ταινία να παίξει. Ναι, ναι. Κάτσε να κλείσω μια τώρα. Ο Πέντρο ο Πασχαλινός. Τι έλεγα τώρα. Για τον Πέντρο τον Πασχαλινό. Ναι, έχει παίξει, ας πούμε, Game of Thrones. Έχει παίξει. Και που δεν έχει παίξει, Last of Us, έχει παίξει. Ωραία. Γιατί ρε, έχει παίξει το. Νάρκος έχει παίξει. Wonder Woman 1984. Ναι, γι' αυτό τον έβαλα. Life is good. But can be better. Το οποίο ήταν το καλύτερο πράγμα στη συγκεκριμένη εταιρεία. Λογικό, αφού είναι ο Πέντρο Πασκάλ. Ναι, ναι, ναι. Η ταινία ήταν χάλια και γι' αυτό είναι αδικημένος για μένα. Πρέπει να παίξει μια καλή ταινία επιτέλους. Να τον δούμε. Ναι, πρωταγωνιστή. Να τον θαυμάσουμε. Αλή, έτσι δυνατή. Σε δράσεις, δεν ξέρω. Βασικά ταιριάζει τα πάντα. Μυστήριο, δράμα, δράση, sci-fi. Ναι. Δώστε τα πάντα όλα. Μέσα σε μια ταινία. Του πηγαίνει αυτό το στυλ που του έχουν δώσει του Ντάντι. Ότι είναι αυτό που προστατεύει κάποιο μικρό παιδί. Ναι. Αλλά στον δούμε και σε κάτι διαφορετικό. Και στον Νάρκο είναι ωραίο και στο Game of Thrones είναι ωραίο. Α, να πούμε ότι σε κάθε ηθοποιό θα βάζουμε και ποιον σκηνοθέτη θα θέλαμε να τον πάρει στην ταινία του και τι ταινία θα ήταν αυτή που θα θέλαμε να παίζει. Ποιο σκηνοθέτη. Ναι. Ναι, δεν έχω βάλει. Γιατί. Περίμενα να σκεφτώ τώρα. Πάλι αδιάβαστο ήρθε, παιδιά. Πάλι αδιάβαστο ήρθε. Είμαι συνηθισμένος τελευταία χρόνια. Πάλι σε επεισόδιο ήρθα αδιάβαστος. Αν είναι δυνατόν. Το προηγούμενο σου είναι εσύ αδιάβαστος με τους ηθοποιούς. Να το ξαναγυρίσαμε.
και δεν φάνηκε. Για πες. Σε ποιον σκηνοθέτη ναι. Θέλω να παίξει ταινία του Άρι Άστερ. Του Άρι Άστερ? Ναι. Και έχω και έναν άλλον που θέλω να παίξω. Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να παίξει Άρι Άστερ. Και θέλω να παίξουν μαζί με κάποιον άλλον που έχω στη λίστα. Θα το πω μετά. Ναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάπου είδα ότι ο Πέντρο Πασκάλ θα παίξει στο μέλλον σε μια ταινία. Μπορεί να κάνω λάθος του Άρι Άστερ. Μπορεί να κάνω λάθος. Α, ναι, βασικά. Το έχει ανεβάσει στο Instagram. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος, να μην ήταν αυτός, αλλά νομίζω πως το έχω δει. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι ναι. Μακάρι, όχι, ναι. Θα μ' άρεσε και εμένα. Χορόρ. Ένα χορόρ που να προστατεύει ένα παιδάκι και. Βέβαια, εντάξει, το τελάστο βάστο λες λίγο χορόρ. Είναι λίγο χορόρ. Είναι. Αρκετά, όχι λίγο. Έχει ζόμπι, έχει. Έχει αρκετά, ναι. Όχι. Χωρίς παιδάκι. Σκέτο Πέντρο Πασκάλ. Να τρομάζει και να τον τρομάζει ο κόσμος. Αυτό. Είμαι εγώ. Λοιπόν, στο νούμερο 5, να το πω κι εγώ να φεύγει. Επειδή το είχα πει στις αδικημένες ταινίες, είχα αναφέρει νομίζω για τον Joseph Gordon-Levitt. Είναι στο ξαναπεί αυτός που παίζει τον Robin στο Rises. Που δεν παίζει τον Robin, αλλά ο χαρακτήρας αυτός. Παίζει και στο Inception. Μπράβο, και παίζει και στο Inception. Πάλι ένας ηθοποιός ο οποίος παίζει τρίτο, τέταρτο σε καν δευτερότριτους ρόλους. Έχει παίξει και σε κάποιες καλές ταινίες δράσης και αυτά μυστηρίου, αλλά δεν έχει γίνει, ρε παιδί μου, το όνομα που κάποιοι πιστεύω θα φανταζόντουσαν όταν το βλέπανε. Δεν ξέρω, έκανε το όνομά του. Ναι, μπράβο, ναι. Που κάποιος θα φανταζόταν σε τόσο μεγάλα project. Ναι. Αυτό. Δεν έχει γίνει το όνομα. Λοιπόν, έχει παίξει σε Looper. Αυτή είναι η καλή ταινία που έχει παίξει, που από εκεί τον γούσταρα ακόμη περισσότερο. Looper. Το Looper το έχουμε δει μαζί. Looper. Ναι. Μερό. Looper, ναι. Looper. Όχι. Looper. Δεν το ξέρω. Εκπληκτικό. Με ταξίδια στο χρόνο μπρος πίσω και τέτοια. Φοβερή ταινιάρα. Με Emily Blunt. Bruce Willis μέσα. Να το δούμε. Paul Dano. Paul Dano είναι αυτός που παίζει τον Riddler στο. Ναι, ξέρω. Ναι, ωραίο. Άμα είσαι γνώστης. Yeah, λοιπόν, ναι. Γίνεται ένας χαμός. Ήθελα να κάνω. Έχει παίξει στο Brick του 2005 του Ryan Johnson. Έχει παίξει το The Lookout του 2007. Crime thriller. Ταινιάρα και αυτό. Πάρα πολύ καλό. Να το δούμε και αυτό. Είναι ο σκηνοθέτης που πολλά μαζεύτηκαν. Minority Report και τέτοια. Έχει παίξει ωραίες ταινιούλες, αλλά δεν έχει παίξει ταινίες που έχουν κάνει το Cow να γίνει γνωστός, ρε παιδί. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω. Θεωρώ πως έχει πολύ westernό φάτσα ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Εγώ θα τον ήθελα πολύ να τον δω σε ένα western του Ταραντίνο. Του Ταραντίνο. Mm. Ναι. Γιατί έχει μια καλοσυνάτη σκατόφατσα. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το πω αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Έχει μια καλοσυνάτη σκατόφατσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι και καλός, αλλά μπορεί να τον φανταστεί να τρελαίνεται και να αρχίζει να θερίζει κόσμο. Ναι. Και ταιριάζει πιστεύω στο Ταραντίνο που έχει τέτοιες φάτσες. Αυτό είναι το νούμερο 5. Όντως αδικημένος το οποίο. Το παναφεύγει, παιδιά, γιατί οι fans αυτής εδώ της εκπομπής ήξεραν ότι θα τον πω αυτόν τον ηθοποιό. Όντως αδικημένος το οποίο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ αδικημένος. Πολύ καλός, πολύ ταλαντούχος. Και τώρα πάμε στο νούμερο 4 δικό μου. Ναι, νούμερο 4, Εντικός. Έχω αγωνία, παιδιά, να δω τι έχει βάλει, γιατί πραγματικά δεν ξέρω και δεν ξέρω καθόλου τι μπορεί να θέλει. Δεν την έχουμε κάνει συζήτηση ποτέ. Δεν έχουμε πάρα πολύ. Την κάνουμε on camera. Δεν το έχουμε πει πολλά αυτό. Έχω βάλει τον Jesse Plymouth. Έτσι λέγεται. Ωπα ρε μπροκο. Έτσι λέγεται. Ναι, έτσι λέγεται. Εντάξει, έχει παίξει Breaking Bad, έχει παίξει Heroes of the Flower Moon, στο Ελγαμίνο έχει παίξει το Ιρλανδό που δεν ξέρω τι ρόλο. Τον έχω κι εγώ. Πού τον έχεις? Να δω. Νούμερο 7. Τον έχω εκτός, εκτός. Εκτός τον έχεις. Θα τον έλεγα, θα τον έλεγα στο τέλος. Πάλι καλά που δεν είπα. Μπράβο, Jesse Plymouth, μπράβο. Τον έχω στη λίστα, αλλά επειδή έχω γράψει παραπάνω. Είδες ότι θα συνέπεφτα. Έχει παίξει και στον Ιρλανδό που έχεις δει εσύ, που δεν ξέρω τι ρόλο κάνει εκεί. Πάλι, πολύ δευτερεύω. Ναι. Civil War που στην καινούργια ταινία τώρα, που από ό,τι βλέπω λέει Soldier στο IMDb, οπότε ναι, δεν νομίζω δεν, να δεν έχει κάνει, όχι. Εξουσία του σκύλου με Βενέδικτο, αυτή την ταινία δεν ξέρω αν την έχεις δει, εγώ δεν την έχω. Power of the Dog. Ναι. Ε? Νομίζω Εξουσία του σκύλου. Ναι, με το Cumberbatch. Ναι. Ναι, και έχει παίξει σε μια σειρά με την Elizabeth Olsen, Love and Death, που δεν το έχω δει. Και πάλι δεύτερους, τρίτους ρόλους έχει. Γιατί? Δεν ξέρω, να ξέρετε ότι αυτός ο ηθοποιός, ο Jesse Plymouth, θα νομίζω πρωταγωνιστεί στην καινούργια ταινία του Λάνθιμου. Ναι, του Λάνθιμου. Kinds of Kindness. Το είδα στα post που ανέβασες, ότι είδα τη φάτσα του. Επιτέλους, χάρηκα πάρα πολύ που είδα τη φάτσα του, παιδιά. Πραγματικά το αξίζει αυτό του ηθοποιού πάρα πολύ. Και στο Breaking Bad ήταν πολύ καλό. Ήτανε, ναι. Και το Ελκαμίνο, πες, που είναι ταινία του Breaking Bad, που παίζει και εκεί πέρα και παίζει και πολύ βασικό ρόλο. Μπαίνουν μαζί αυτά. Παίζει και πολύ βασικό ρόλο στο Ελκαμίνο, που είναι και πολύ πιο παχουλός νομίζω εκεί πέρα και αρκετά γερασμένος. Ναι, γενικά, ναι. Λατρεύω το Vince Gilligan. Το λατρεύω, παιδιά, λατρεύω ό,τι έχει βγάλει ο Vince Gilligan. Αυτά τα λίγα που έχει βγάλει βασικά. Ναι, ναι. Breaking Bad, Better Call Saul και το Ελκαμίνο. Και τώρα νομίζω έχει βγάλει και μια σειρά στο Apple Plus. Apple Plus λέγεται. Apple TV Plus. Apple Plus νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων. Αυτό. Νομίζω έχει βγάλει και μια σειρά εκεί πέρα, δεν ξέρω τι παίζει με αυτήν, αλλά αυτό με τις prequel σειρές που τις βγάζει μετά
το κανονικό project και φαίνονται οι ηθοποιοί του αρκετά γερασμένοι, εμπερδεύει λίγο τον θεατή και χαλάει λίγο τη διάθεση. Αλλά και πάλι είναι σειράρες και είναι εκπληκτικά τα project. Δεν διαμαρτύρομαι. Χαλάει τα. Πώς φέρτε τα κι ας είναι και 80 χρονών οι ηθοποιοί. Ναι. Δεν πειράζει. Αλλά θέλω να σας πω, το μόνο ψεγάδι είναι αυτό. Εγώ τον έκανα, με έκανε να τον βάλω στο νούμερο 4 και γενικά στο δικημένο του ηθοποιού από το Killers of the Flower Moon. Ναι. Που εμφανίζεται νομίζω μετά τα μισά τη ταινία. Μπράβο. Εκεί έχει έναν σημαντικό ρόλο. Επιτέλους έχει έναν όντως. Ναι. Δεύτερο ρόλο περίπου. Ήτανε. Δεύτερο τρίτο. Ναι, ήτανε. Ήτανε και ήταν σημαντικός. Αλλά ήταν σημαντικός όντως, ναι. Επιτέλους. Και μου έκανε πολύ εντύπωση. Και ήταν δηλαδή και εκεί εκπληκτικός. Ναι. Καλά, δεν τον επιλέγει στάνταρ τώρα ένας σκηνοθέτης σαν τον Σκορτσέζε να παίξει. Δεν είσαι τυχαίος, προφανώς. Σε ταινία με Λάνθιμο ανυπομονώ να το δω. Και εγώ, να πω την αλήθεια. Και αυτή θα είναι και η επιλογή μου τώρα που το σκέφτομαι. Πάλι θα εκραγούν τα εγκεφαλή μας, αλλά μόνο και μόνο από το μπορεί να μην μας αρέσει. Δεν πειράζει. Εννοείται, θα τη δούμε να έχουμε άποψη. Αυτά. Νούμερο 4, Jesse Plemons. Ναι. Μπράβο, ρε Αντρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, νούμερο 4, Τζέικο μου. Claire Danes. Ποιος είναι αυτός? Δεν είναι αυτός, είναι αυτή. Αυτή. Είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς Homeland. Πού να τα ξέρεις? Γι' αυτό δεν ξέρω. Δεν την έχω δει. Νομίζω ξέρω τη σειρά. Είναι αλλά εκπληκτική σειρά. Παιδιά, να δείτε Homeland αν δεν έχετε δει. Εκπληκτική σειρά. Αν και είναι για άλλο επεισόδιο αυτό, να το αναπτύξουμε. Για αγαπημένες σειρές. Είναι μια τύπισσα η οποία τη λάτρεψα στο Homeland γιατί παίζει έναν ρόλο, έναν χαρακτήρα που έχει διπολική διαταραχή. Οπότε, μια είναι καλά, μια δεν είναι καλά, μια είναι σε πανικό, μια δεν είναι και όλα αυτά με την ερμηνεία της τα αποτυπώνει 200% στο φακό. Τη λατρεύεις. Τώρα, έχει παίξει στο Little Women το παλιό, όχι το καινούριο με τον Σαλάμι, τον Σαλαμένο. Που και αυτό είναι καλή ταινία. Με Florence Pugh μέσα και τέτοιο το καινούριο το Little Women. Όχι. Πολύ καλό. Έχει Florence Pugh, δέστε. Έχει και άλλους. Έχει και άλλες γνωστοποιούς τώρα που μου διαφεύγουν. Αλλά εκείνη έχει παίξει το παλιό. Έχει παίξει στο Les Miserables. Το ξέρω. Ταινιάρα για αυτή του Βίτορ Ουγκό η μεταφορά. Και έχει παίξει και στο Stardust του 2007 μια ταινία φαντασίας με Charlie Cox, Daredevil και Ian McKellen. Την οποία δεν την έχω δει, παιδιά, και είναι παραμυθοκατάσταση. Δεν την έχω δει και θέλω πάρα πολύ να τη δω. Είδα ότι έχει και καλή βαθμολογία στο IMDb. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτό, όπως έχουμε πει σε άλλα επεισόδια. Έχουμε πει. Δεν μας νοιάζει. Να τα βλέπουμε και ας έχουν κακή βαθμολογία στο IMDb, γιατί υπάρχουν παιδιά τύποι που πηγαίνουν και εγώ θα βάλω ένα εδώ. Θα βάλω ένα γιατί πραγματικά το 9 που έχει η λίστα του Σίγκλερ είμαι πολύ αντίθετος. Αξίζει για εμένα, αξίζει 7, αλλά θα βάλω ένα για να εξορροπήσω να βγει πραγματική βαθμολογία. Όπως και ένα στο Rings of Power. Να! Όχι, βρε κερατά με τα τροκάνια. Όπως και ένα στο Rings of Power που του βάζανε ένα. Καλά, εντάξει. Πάλι καλά, επανήλθε λίγο η βαθμολογία του Rings of Power. Ναι. Εντάξει, όχι, δεν λέμε ότι είναι αριστούργημα το Rings of Power. Αντίθετο, αλλά όχι και ότι είναι τώρα. Έχουμε που κάνει ολόκληρα επεισόδια τις αδικημένες βαθμολογίες ταινιών. Οπότε ναι. Πάρτε και μια σειρά. Θεωρούμε ότι είμαστε. Αυτή είναι η σειρά όμως. Θεωρούμε ότι είναι αδικία το 6, κάτι νομίζω έχει. Ποιο? Το Rings of Power. 7. 7. Ακριβώς νομίζω 7. 7. Το 7 το ψηλάξει. Η αλήθεια. Τέλος πάντων. Άρα, Claire Danes. Για πλάκα την έβλεπα αντικαταστάτρια σε ταινία του Λάνθιμου αντί για την Emma Stone. Όχι σε εμφάνιση, μην μπερδεύεσαι. Σε εμφάνιση και σε τέτοιο. Ενώ σε υποκριτικό ταλέντο. Εγώ αυτό λέω. Σε υποκριτικό ταλέντο. Και θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως οι περισσότεροι από αυτούς, να ξέρεις, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι και λίγο ιδιότροποι σαν άνθρωποι. Δεν θέλουν να παίζουν σε μεγάλα project. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι παρόλο που έχουν. Γιατί παιδιά παίζει και αυτό τεράστιο ρόλο. Όταν κάποιος έχει τεράστιο ταλέντο σε κάτι, πρέπει να έχει και τον εαυτό να αντέξει τα παρελκόμενα. Ναι, τα γητά, τα μετά. Που έχει ταλέντο. Το μετά. Ναι, διότι οι περισσότεροι ηθοποιοί που παίζουν σε σειρές, σε ταινίες, γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν. Που είναι διάσημοι, να το πω. Ναι, που είναι διάσημοι τέλος πάντων, έχουν θέμα με το να του βλέπει πολλοί κόσμοι. Όχι μόνο. Και τραγουδιστές καταλήγουν να πεθαίνουν. Ναι, έχουν γενικά τέτοια θέματα με socializing και τέτοια πράγματα. Οπότε αυτά, κάποια, όχι όλοι, δεν λέω όλοι. Αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν και τέτοια θεματάκια, οπότε είναι και λίγο επιλογή τους να μένουν πίσω. Δεν συμφωνώ για την Emma Stone που είπες, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζει. Όχι, δεν είπα να. Όχι, η Emma Stone είναι εκπληκτική, δεν είπα εγώ το διαφορετικό. Τη λατρεύω και στο Λάλα Λαντ και αυτά. Δεν και είναι για την κατάσταση, όχι, δεν είναι. Όχι, λέω ότι. Κατά πόσες ταινίες θα δούμε με το Λάνθιμο και την Emma Stone, φτάνει. Όλες. Να δούμε και καμιά άλλη. Εντάξει. Σε άλλο σκηνοθέτη. Ποιο σκηνοθέτη? Claire Danes, το νούμερο 4. Άρα είπες Λάνθιμο βασικά. Λάνθιμο. Λάνθιμο, πολύ Λάνθιμο σήμερα. Λάνθιμο τώρα, είδος παιδιά ταινία του Λάνθιμου. Δεν θα πω Λάνθιμο. Ναι, είδος Λάνθιμο. Είδος Λάνθιμο τώρα. Εσύ, νούμερο 3, 3. Α, σοβαρεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, να. Πάμε. Μην βλέπετε. Λοιπόν, να.
Στο νούμερο 3, ναι. Έχω την μοναδική γυναίκα εμένα της λίστας μου, δεν ξέρω αν έχεις άρεση. Ναι. Την είπες πριν λίγο, αλλά όχι για αναδικημένη. Emily Blunt. Όχι, τι αδικημένη Emily Blunt. Αλλά και εγώ. Όχι, η Florence Pugh. Η Florence Pugh. Ναι. Τι αδικημένη ρε. Είναι αδικημένη, γιατί δεν είναι αδικημένη. Σε όλα τα νέα project παίζει. Τι, που τι θες να πει. Τι ρόλο παίζει. Στο Dune έπαιξε 3 λεπτά. Έπαιξε στο Dune. Στα επόμενα θα έχει πιο σημαντικό ρόλο, ρε. Μέχρι τα επόμενα θα έχει. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι θα παίξει. Εγώ την έχω εδώ στη πέρα. Στη Marvel την πήρανε και έγινε. Μόνο και μόνο αδικημένος δεν είναι κανένας που υπάρχει στη Marvel. Γιατί γίνεται πασίγνωστος από μια μέρα στην άλλη. Όχι ότι. Εντάξει, δεν είναι το θέμα πασίγνωστος. Σε ταινίες της Marvel δεν έχει παίξει καμία καλή ταινία της Marvel. Τώρα, ρε, βγαίνει ταινία που είναι πρωταγωνίστρια, ρε, που είναι αρχηγός των τέτοιων. Των. Δεν λέμε αν είναι. Όλες στο μυαλό μου τώρα. Αδικημένη. Εγώ θεωρώ δεν είναι. Γιατί στο μέλλον θα είναι παντού. Και αυτή και ο Σαλαμέ. Είναι ο θηλυκός Σαλαμέ. Α, όχι, ο θηλυκός Σαλαμέ είναι Ζεντάγια. Όταν θα πούμε για τους υπερεκτιμημένους. Αυτό, άντε. Θα φτάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, για μένα είναι γιατί δεν είναι. Δεν είναι. Και σαν να Ζεντάγια είναι στο Dune, τώρα το συνειδητοποίησα. Και όχι μόνο είναι, είναι και. Ναι, ναι. Στο οποίο τους είναι καλά, να το πούμε αυτό. Ναι. Πώς το λένε. Εγώ την έχω βάλει σαν αδικημένη γιατί στις ταινίες της Marvel δεν είναι ο ρόλος που μου αρέσει να τη βλέπω. Στη σειρά. Που μου αρέσει να τη βλέπω. Έχει μια σειρά δική της. Marvel. Είναι το Midsommar. Α, όχι σειρά. Ταινία. Έχεις δίκιο. Στην ταινία. Στο Black Widow. Δεν δική της ταινία είναι στην ουσία. Γιατί Black Widow λέγεται η ταινία, αλλά ούτε καν δεν είναι για τη Scarlett Johansson. Γιατί είναι Florence Pugh. Ούτε καν την έχω δει. Δεν μ' άρεσε να τη βλέπω σε τέτοιο. Έχει παίξει και στο Daredevil. Όχι στο Daredevil, αποκλείω. Α, όχι. Στο Hawkeye. Στο Hawkeye. Στο Hawkeye την είχαμε ξαναδεί. Σπαγκέτι, μακαρόνια, εντσίζ και κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είχαμε ξαναδεί. Και. Δεν μ' άρεσε. Σουξουμούξου μπανταλάκι. Όχι, δεν μ' άρεσε. Ξεχώρισε. Αλλά. Κομμωδία. Ναι, δεν θέλω να τη βλέπω σε τέτοιου ρόλου. Δεν τη αξίζω. Το Midsommar, η ταινία του Ari Aster. Εκεί μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να την ξαναδώ σε τέτοιο ρόλο. Μα ναι. Ξανά με τον Ari Aster. Ναι. Θέλω να την ξαναδώ σε τέτοιο ρόλο δράμα εκεί πέρα. Όχι και χώρο, α μην είναι και χώρο. Θα είναι λογικά. Αλλά α μην είναι και χώρο. Γενικά όταν είναι πιεσμένη και τέτοια ναι. Και βγάζει αυτό την τρέλα, ναι. Αυτό θα ήθελα να τη δω και κακιά σε μια ταινία. Ναι, τώρα να τη δούμε Black Widow, τώρα τι να είναι τώρα. Τι κακιά θέλω να τη δω στη Marvel τώρα. Γιατί έχει τις beats τη φάτσα. Ναι, γι' αυτό την για έχει. Μένα την έχω βάλει σε αδικημένη. Όχι τόσο αδικημένη, αλλά αδικημένη στους ρόλους που παίζει. Σε ποια ταινία ήταν που είδαμε τώρα τελευταία που τα πέταξε όλα έξω. Στο σινεμά την είδαμε. Ναι. Στο Oppenheimer. Στο Oppenheimer. Τι αδικημένη μας κοροϊδεύει! Σιγά το ρόλο που έχει στο Oppenheimer. Ρε, κοίτα, δεις τώρα. Σιγά το ρόλο που έχει στο Oppenheimer. Μια χαρά ρόλο είναι, από την πραγματικότητα βγαλμένο είναι. Μια χαρά. Άκου εδώ εκεί πέρα έχει παίξει Christopher Nolan, να πούμε, έχει παίξει παραλία στα μάτια. Και στο μέλλον έχει παίξει Villeneuve. Και στο μέλλον θα παίξει πολύ, ρε. Φαίνεται. Ας παίξει στο μέλλον, γιατί φαίνεται. Φαίνεται. Η Florence Pugh τον έχει βρει το δρόμο της. Και ωραία. Είναι ταυτόχρονα παίζει μπάλα και σε κουλτουριάρικες και ποιοτικές ταινίες και σε εμπορικές. Έχει βρει τη χρυσή τομή αυτή. Δεν τη φοβόμαστε. Στο νούμερο 3 έχεις βάλει τη Florence Pugh. Δεν τη φοβόμαστε. Ναι, γιατί, σου λέω γιατί. Άρα πού θέλεις να τη δεις, πες. Πες ένα σκηνοθέτη που θες να τη δεις. Στον Ari Aster ξανά. Μαζί με τον Pedro Pascal. Ο Ari Aster έχει ήδη η ταινία. Μαζί με τον Pedro. Εντάξει, δεν ξαναπάρει. Γιατί να μην την ξαναπάρει. Μαζί με τον Pedro Pascal. Αυτό το παιδί. Μαζί με τον Pedro Pascal, έτσι. Ναι, το ξαναλέω. Πιστεύω ότι θα είχαν χημεία αυτή. Γιατί είναι λιγότερο λοκομεία και δύο. Στην πραγματική ζωή. Αυτό θέλω να. Μπορώ να το δω. Δεν μπορώ. Και να έχουν υιοθετήσει τον Γκρόγκου. Όχι. Νούμερο 3 δικό μου. Ναι. Robin Lord Taylor. Ναι. Από τη σειρά Gotham. Ο Penguin. Ο Oswald Cobblepot. Έχει ξαναπεί κάπου αυτό. Εκπληκτική ηθοποιάρα. Εκπληκτική σκατόφατσα. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ όταν τον είδα στις πιο νέες σεζόν του The Walking Dead. Αλλά απογοητεύτηκα όταν είδα ότι τελικά έπαιξε για ένα-δύο επεισόδια και ήταν όχι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο χαρακτήρα. Χάρηκα γιατί νόμιζα ότι θα τον εβάλουν και αυτόν μέσα στην φάση. Ναι. Και τελικά Klein Mind δεν έβαλαν τίποτα. Παίζει και στο John Wick το 3 πάλι ένα πολύ μικρό ρόλο. Μέχρι εκεί. Ο μεγαλύτερος του ρόλος είναι ο ρόλος του Oswald Cobblepot στο Gotham. Και είναι εκπληκτικός, κουβαλάει όλη τη σειρά. Γενικά αυτή η σειρά έχει πολύ αδικημένους ηθοποιούς και έχει πολύ καλούς ηθοποιούς. Είχες πει κάποτε και για έναν άλλον ηθοποιό. Για τον. Θυμάμαι. Περίμενε. Θα βάλω μαζί με αυτόν στη θέση 3 και τον κόρη Michael Smith που παίζει τον Enigma. Τον Ρίτλερ. Τη σειρά Gotham και αυτός εκπληκτικός. Δεν έχει παίξει σχεδόν πουθενά εκτός από τη σειρά Gotham. Πόσο χρόνο είναι αυτός. Είναι φοβερός του. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι αυτοί τώρα θα είναι 40ρηδες, άντε ούτε. Σαν εμένα πρέπει να είναι 35-36 κάπου εκεί. Τους κόβω σε ηλικία. Τώρα για τον Robin Lord Taylor. Θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή γενικά έχει ρε παιδί με αυτή την
Έχει μια περίεργη φάτσα έτσι βγαλμένη από παραμύθι. Θα ήθελα να τον δω ή κακό σε μια ταινία του Γκιγέρμο Ντελτόρο ή να είναι, επειδή αυτές οι ταινίες του Γκιγέρμο Ντελτόρο είναι λίγο περίεργες που ταυτόχρονα ο πρωταγωνιστής είναι και καλός και κακός. Είναι ένας κακός ο οποίος σιγά σιγά μέσω ενός άλλου χαρακτήρα, ναι. Θέλω να τον δώσω μέσα σε ένα τέτοιο ρόλο και πιστεύω θα ταιριάζει εγάντη. Ναι, ωραία. Robin Lord Taylor, παιδιά, σημειώστε το όνομα. Έχω κι άλλο ηθοποιό από την σειρά Gotham. Όσοι έχουν δει τη σειρά Gotham ξέρουν για ποιον θα πω και τον έχω και στο νούμερο 1. Α, ξέρω και εγώ ποιον θα πω. Αυτό που, ναι. Λοιπόν, το νούμερο, πώς είμαστε, 3. Νούμερο 2 είσαι. Λοιπόν, στο 2 και στο 1. Δεν ήξερα το. Δεν ξέρω τώρα ποιο αξίζει 2 και ποιο 1 και ποιο κανένα. Ξέρει εγώ τι εσύ. Όχι ότι είναι καλύτερη ηθοποιία από του άλλου. Τώρα τι κάνει disclaimer στα. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο νούμερο 2 έχω τον Barry Keoghan, έτσι λέγεται. Barry Keoghan. Keoghan. Έχω αυτόν στο νούμερο 2. Και αυτό ανερχόμενο και αυτό στη Marvel. Γιατί έχει παίξει στο Chernobyl έναν ρόλο που. Εντάξει, πολύ μικρό ρε. Και Dunkerque έχει παίξει. Dunkerque, μπράβο. Έχει παίξει στο Eternals. Ναι. Πάμε παρακάτω. Κουβάλισε. Ναι, αλλά είναι το Eternals. Κουβάλισε το Eternals. Ναι, αλλά είναι το Eternals. Ωραίος. Δεν του άξιζε αυτή. Ναι, εντάξει, ναι. Και είναι ο μελλοντικός τέτοιος. Τζόκερ. Ο μελλοντικός Τζόκερ. Ο μελλοντικός Τζόκερ. Και αυτό στο μέλλον πιστεύω θα υπάρξει δικαιοσύνη και για τον Barry Keoghan. Φοβερός ηθοποιός. Ελπίζουμε να υπάρξει με τον Τζόκερ. Ελπίζουμε να υπάρξει με τον Τζόκερ και να μην είναι. Δεν νομίζω να είναι, θα υπάρξει. Εντάξει, τίποτα. Έχει παίξει σε μεγάλους σκηνοθέτες γιατί είναι καλός. Σε μεγάλους ρόλους. Ναι, δεν έχει κάνει μεγάλο. Μακάρι να μην του μείνει η ρετσινιά του δευτερότριτου. Όχι, δεν νομίζω. Κάτι μου λέει ότι όποιος ξεκινάει έτσι, για κάποιο λόγο του μένει η ρετσινιά και δύσκολα περνάει στο επόμενο επίπεδο. Θα πάρει ρόλο. Πού θες να τον δεις? Θέλω να τον δω σε μια ταινία, ας πούμε, sci-fi. Τώρα σκηνοθέτη δεν ξέρω. Τι σκηνοθέτη θα του πει. James Cameron, ας βάλουμε σκηνοθέτη James Cameron. James Cameron. Βάλ τον. Νούμερο 2 δικό μου. Γιατί κάνεις έτσι? Γιατί το νούμερο 2 το δικό μου θα μπορούσε άνετα να ήταν και νούμερο 1. Α, όπως εμένα δηλαδή. Ναι, με δυσκολία θα το βάλω στο νούμερο 2. Να ξέρετε, παιδιά, ότι θα μπορούσαν άνετα να είναι και οι δύο ανάποδα. Αυτοί που θα πω στο 1 και στο 2. Ναι. Όχι, βασικά δεν θα το πω, επειδή έκανα spoiler το νούμερο 1. Θα πω το νούμερο. Ωραία, το νούμερο 2, Gotham. Το νούμερο 2, το αλλάζω. Τον λατρεύω το συγκεκριμένο ηθοποιό. Να ξέρετε, παρόλο που είναι σε. Παρόλο που είναι σε μικρή ηλικία, και αυτό ο αδικημένο ηθοποιό, Alfred. Από τον Gotham. Ναι. Πόσο δεκίμενο ηθοποιού έχει τον Gotham? Πολλούς, γιατί έχει πολλούς καλούς ηθοποιούς. Ναι. Δεν ξέρω, έχουν κάνει τρελό cast εκεί πέρα. Είναι μικρός ηλικία ακόμη, οπότε μπορεί να φτιάξει φάση. Νομίζω 25-26 χρονών είναι. Οπότε φτιάχνει. Ναι. Είναι ο. Αχ, πώς το λέτε, ο. Ο Hestis. στα παιχνίδια Star Wars, Fallen Order και Survivor, ο πρωταγωνιστής, ο κεντρικός χαρακτήρας. Και λέγεται. Cameron Monaghan. Και πού έχει παίξει αυτός? Έχει παίξει σειρά Gotham τον Joker. Και έχει παίξει και στο Fallen Order. Τον Jerome Valeska. Είναι ο πρωταγωνιστής, ο Jedi. Μ' αρέσει και το. Μ' αρέσει που η Disney τώρα, ναι, η Lucas τέτοιο τέλος πάντων. Η Lucas Games. Ότι τον βγάζει πολύ βιτρίνα. Δηλαδή τον δίνει. Α, ναι. Μ' αρέσει που ο ίδιος ο ηθοποιός δίνει και την ψυχή του και μου γουστάρει απίστευτα πολύ το ρόλο που παίζει στο. Γι' αυτό λέω ότι δώστε του μια ταινία Star Wars, παιδιά. Δώστε του. Θα έχει τρελή επιτυχία. Πιστεύω θα έρθει. Γιατί και έχει φοβερό και σενάριο τα παιχνίδια. Θα ταιριάζαν πάρα πολύ ωραία στο. Βγάλετε και κάτι διαφορετικό. Βάλετε και ένα φρέσκο αίμα. Έχει γενικά fan base κοινό από τώρα. Αυτός ο ίδιος ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Θα έχει πολύ πέραση. Πιστεύω και στη μικρή ηλικία. Επειδή έχει βγάλει και δύο παιχνίδια κιόλας. Ναι, έχει βγάλει δύο παιχνίδια. Πιστεύω, παιδιά, και όσοι είναι ακόμα σε αυτή την ηλικία και το. Κάντε, γιατί να μην το κάνετε. Πιστεύω ότι είναι σίγουρη επιτυχία. Γράφετε ένα ωραίο σενάριο και αφήστε το να παίξει μπάλα, παιδιά. Cameron Monaghan. Δεν υπάρχει ταλεντάρα. Είναι από τους καλύτερους Joker που έχουν υπάρξει χωρίς να τον αφήσουν να παίξει actual του Joker. Ναι. Στην σειρά, επειδή δεν είχαν τα δικαιώματα, έτσι. Και κατέληξε σε κάτι λάθος. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη εμφάνιση του Cameron Monaghan ως Jerome Valeska, ο οποίος είναι σε ένα επεισόδιο. Που στην ουσία είναι σαν να σου εξηγεί το origin story του Joker, παρόλο που δεν έχει origin story ο Joker. Τώρα με έκανες εδώ τον Gotham τώρα. Τι κάνεις τώρα? Είναι φοβερή σειρά τον Gotham. Αν εξαιρέσεις το τέλος που υποχρεωτικά το κάνανε έτσι γιατί δεν είχαν τα δικαιώματα. Άλλη ιστορία. Δεν τα δικαιώματα. Μια χαρά, βγάλετε μια ωραία σειρά. Είναι στο Netflix. Νομίζω ναι. Cameron Monaghan εκπληκτικός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την φάτσα του όταν γίνεται το plot twist σε εκείνο το επεισόδιο. Γιατί αναρωτιέσαι σε πολλά επεισόδια ότι πού είναι ο Joker, πού είναι ο Joker, πού είναι ο Joker, πού είναι ο Joker από όλα αυτά. Γιατί στην ουσία σου δείχνει κάτι επεισόδιο να γεννιέται και ένας κακός από τους γνωστούς. Mm. Και έρχεται παιδιά ο Cameron Monaghan και τα σκεπάζει όλα για όλες τις σεζόν. Cameron Monaghan, σας παρακαλώ, θέλω πάρα πολύ να τον δω στο μέλλον να πρωταγωνιστεί, γιατί είναι όντως από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν και δεν ξέρω γιατί ακόμη δεν. Σε μια σειρά, πάμε σε λίγο. Μια ταινία Star Wars θα έλεγα
Τύπου, ας πούμε, Han Solo, πώς λέγεται. Ναι, τέτοια ταινία. Τέτοια μόνη, να είναι μόνη τη η ταινία. Καλύτερη σαν ταινία, γιατί σαν παιχνίδι δεν μου αρέσει. Μια χαρά, εντάξει. Εγώ το τρελαίνω, είναι από τα αγαπημένα μου. Πολύ ωραίο. Και θα ήθελα να τον δω πάρα πολύ σε μια ταινία του David Fincher. David Fincher. Ναι. Αλλά όχι στο στυλ του Fight Club. Στο στυλ θα ήθελα να τον δω στον ρόλο που παίζει ένας άλλος τύπος που δεν μου αρέσει πολύ σαν ηθοποιός αυτός. Ο πρωταγωνιστής της σειράς Mindhunter που έχει ακυρωθεί. Την έχω στα τέτοια να ναι. Αλλά επειδή έχω δει ότι έχει ακυρωθεί τότε. Ναι. Δεν έχει τέλος. Βέβαια δεν έχει σημασία και να δεις και τέλος. Είναι σειρά που γενικά είναι για τη φάση. Το όνομα. Ναι. Πολύ ωραία σειρά, πολύ ωραίο κόνσεπτ. Πιστεύω ότι μια τέτοια ταινία. Βάλτε και σε σειρά, δεν πειράζει. Αλλά να τον σκηνοθετεί ο David Fincher, πω παιδιά, ο Cameron Monaghan, πιστεύω ότι ίσως δεν τον επιλέγουν για ρόλους ακόμη, διότι μικροδείχνει πάρα πολύ. Παρόλο που είναι 26-27 κάπου εκεί, δείχνει ακόμη μικρότερος. Θα τους πάρει τους ρόλους που πρέπει, πιστεύω. Ναι, στο μέλλον πιστεύω που η φάτσα του λίγο θα αγριέψει. Ναι. Θα πάρει και καλύτερους ρόλους από μεγαλύτερους σκηνοθέτες. Mm. Αυτό. Cameron Monaghan με βαριά καρδιά στο νούμερο 2, θα μπορούσε να ήταν και στο νούμερο 1 άνετα. Νούμερο 2, δικό σου. Ένα. Πώς περνάνε έτσι τα νούμερα. Εντάξει, στο νούμερο 1 ίσως να άξιζε και ο Barry Keoghan, αλλά δεν τον έβαλα γιατί. Πήγε άλλο. Θα παίξει τον Τζόκερ. Α, ναι, οπότε ναι. Λες ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο μέλλον. Και έχω βάλει τον Austin Butler. Τι έβαλε. Αδικημένος. Έχει παίξει ήδη σε μια ταινία πρωταγωνιστής, στην οποία έγινε χαμός. Στο Elvis. Στο Elvis. Ναι, στο Elvis. Γι' αυτό είναι αδικημένος. Εντάξει, όχι ρε παιδί μου. Αδικημένος. Κοίτα, μπορεί η ταινία να μην μας άρεσε εμάς, εμείς να μην τη θεωρούμε καλή, αλλά το να παίζει τον Elvis Presley σε μια ταινία του Elvis Presley. Ναι. Έγινε ντόρος με το καλημέρα με το όνομα. Εγώ και τον έβαλα. Σε μια σειρά αυτός. Καταρχάς έχει παίξει στο Dune και επίσης έχει παίξει και στο Once Upon a Time in Hollywood που δεν το έχω δει, το έχεις δει εσύ. Once Upon a Time in Hollywood, Ταραντίνο. Έτσι λέει το τέτοιο, ναι. Δεν τον θυμάμαι. Πάντως εγώ τον έβαλα. Γιατί, ναι, γι' αυτό πρώτον. Και δεύτερον, δεν έχω. Θέλω να τον δω πρωταγωνιστή. Θέλω να τον δω κακό βασικά ξανά, όπως το Dune. Αλλά στο Dune δεν πήρε και το. Δεν περίμενα κάτι πολύ περισσότερο. Σε χρόνο και γενικά. Το είχα ξαναπεί και για το επεισόδιο που κάναμε, που ήταν το πρώτο chilling couch που κάναμε για το Dune, το 2. Ότι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό, μέχρι εκεί. Δηλαδή. Δεν, και εγώ δεν τρελάθηκα στο Dune. Ο χαρακτήρας του λίγο μου τα χάλασε. Όχι ο ηθοποιός. Ναι. Αν και δεν τον αναγνώρισα καν, παιδιά, έτσι όπως τον έχουν κάνει. Ναι. Μπράβο του. Πολύ καλά. Παίζει καλά. Αλλά παίζει καλά μέχρι εκεί αυτό. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι. Και θέλω να τον δω για κάποιο λόγο σε super hero ταινία να παίζει τον κακό. Και σίγουρα τώρα και γι' αυτό είναι και αυτός περίπτωση Barry Keoghan. Στο μέλλον θα τον βλέπουμε παντού. Δεν έχει και τη φάτσα. Μακάρι να τον βλέπουμε παντού. Ο τύπος είναι σαν άγαλμα ζωντανό που ζωντάνεψε και βγήκε και παίζει ταινίες. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στο μέλλον, γίνει νούμερο 1 star. Είναι ο επόμενος νούμερο 1 star. Νούμερο 1? Ναι, σίγουρα. Είναι αυτός ο. Πώς να σου το πω τώρα, ποιο να πούμε ότι υπάρχει τώρα. Ο Witcher. Ο Henry Cavill. Ναι. Όχι τώρα, θα μας την πέσουν εδώ πέρα τώρα. Καλά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου ο Henry Cavill. Για μένα παίζει μόνο. Σε αυτό είμαστε που διαφωνούμε, στα λίγα πράγματα που διαφωνούμε κάθετα, παιδιά. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον Henry Cavill. Ο Αντρέα δεν του αρέσει καθόλου. Εγώ μένα μου αρέσει να ξέρει πιο πολύ ο Henry Cavill γιατί αγαπάει τα project που κάνει, τα αγκαλιάζει. Και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Πάντα. Άμα είναι αυτός ο καλύτερος του εαυτός, να μην γίνει ηθοποιός. Γιατί μωρέ, εντάξει, δεν παίζει καλά στο Σούπερμαν. Σιγά τώρα δεν παίζει καν. Μια χαρά, τι δεν παίζει καν. Μια χαρά παίζει. Πόσο να παίξει. Και στο The Witcher πόσο να παίξει. Άντε να δούμε τον Liam Hemsworth τώρα τι θα κάνει. Πόσο να παίξει. Τι είναι, να. Το κάνω αυτό. Ένα fuck, ένα γένα. Ένα τέτοιο. Τι να κάνει. Ό,τι μπορεί παίζει κι αυτό. Χένι Καβίλ θα βαρεθεί να τον βλέπει. Θα τον βλέπεις και στον ύπνο σου στα επόμενα χρόνια. Είναι ο αστέρας των επόμενων ετών. Ναι. Ενόλα Χόλμς. Αν έχει πέσει γη. Το νούμερο ένα σου ήταν ο. Austin Butler, αλλά εντάξει. Austin Butler. Ναι. Νούμερο ένα ήταν τυπικά, εντάξει. Εγώ θα πω στο νούμερο ένα. Πόσο έχεις γράψει εκεί, παιδί. Έχω γράψει πολλούς, ναι. Έχω και εγώ άλλους γιατί θα σου πω. Έχω γράψει τον άνθρωπο τον οποίο δεν έχω καταλάβει από τότε που τον έχω δει στην σειρά Sherlock για ποιο λόγο δεν έχει κάνει επιτυχία, για ποιο λόγο δεν τον έχουν πάρει όλοι οι σκηνοθέτες να παίξει τον κακό. Στην σειράρα Sherlock. Στην σειράρα Sherlock, ναι. Σειράρα, ναι. Με τον Βενέδικτο πρωταγωνιστή. Ξέρω. Μία από τις καλύτερες σειρές που έχουν βγει ποτέ. Και ο κακός εκεί λέγεται Moriarty και τον υποδίεται ο Andrew Scott. Έχεις δει και πώς έχει γευθεί αυτό. Εκπληκτική ηθοποιάρα, εκπληκτική ηθοποιάρα. Τώρα τελευταία βλέπω ότι το Netflix τον έχει πάρει και του δίνει ρόλους. Ναι. Και μακάρι να του δώσει ακόμα καλύτερος. Έχει βγάλει μια σειρά, λέγεται Replay. Και από ό,τι φαίνεται είναι και καλή σειρά. Κιόλας δεν την έχω δει, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένο ηθοποιός, θα τη δω 1000%. Έχει παίξει το Black Mirror.
σε ένα επεισόδιο, ναι. Στα πιο καινούργια νομίζω επεισόδια έχει παίξει αυτός που σιγά σιγά είναι. Όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν είναι όπως είναι τα πρώτα. Έχει ένα πολύ μικρό ρολάκι, παιδιά, και χάρηκα τόσο ρολάκι. Πολύ. Ρολάκι. Ναι. Στο 1917. Α, ναι. Ακόμα δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Ναι, ναι, ναι. Έχει ένα πολύ μικρό. Έχει και ο Βενέδικτος παίζει εκεί. Ναι. Πάλι πολύ μικρό ρόλο. Και οι κουφάλες τον είχαν βάλει στο τρέιλερ τον Βενέδικτο, λες και έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και τον δείχνει για. Μόνο και μόνο. Δύο λεπτά, τρία. Και για άλλο τόσο δείχνει και τον Άντριου Σκοτ. Δεν έχει παίξει σε καλές ταινίες και θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω πρωταγωνιστή. Παιδιά, έχει άνετα τα φόντα ο άνθρωπος και το τάλεντο να είναι πρωταγωνιστή. Μιλάμε για ηθοποιάρα. Στο Sherlock δίνει πραγματικά ρέστα. Ναι. Ο τύπος. Και όχι μόνο αυτός, αλλά. Και μιλάμε ότι τώρα δίπλα του έχει, απέναντί του έχει το Βενέδικτο. Έτσι, ο οποίος. Όχι μόνο το Βενέδικτο. Εκεί και αν δίνει ρέστα. Ναι. Είναι και άλλοι ηθοποιάρες. Είναι και άλλοι ηθοποιάρες. Ναι, εντάξει, γενικά είναι ηθοποιάρες. Εκεί πέρα είναι ναι. Φοβερό το cast που έχει γίνει. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω σε μια ταινία της Α24 ή A24. Αυτές που θέλω να λέμε αγγλικά. Δεν ξέρω τώρα να τον σκηνοθετήσει κάποιος, κάνας Αρονόφσκι σε μια ταινία τύπου Φάλαινα. Τέτοια, να είναι δραματική. Τέτοια, να μην έχει να κάνει ούτε με δράση ούτε με τέτοια. Να παίξει, να του δώσουν έναν τέτοιο ρόλο που απαιτεί, ρε παιδί μου, να. Ωραία, Φάλαινα. Ναι, που απαιτεί να είσαι ηθοποιάρα για να μπορέσει να το βγάλεις εις πέρας. Άντριου Σκοτ, ηθοποιάρα, μακάρι στο μέλλον να αποδοθεί δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ηθοποιό. Δεν θα αποδοθεί. Δεν ξέρω, πάντως γενικά είναι λίγο μεγάλος ηλικία. Έχουν πέρασει πολλά χρόνια από τη σειρά Sherlock. Ας πούμε, γιατί έγινε ο Βενέδικτος και δεν έγινε και αυτός. Ναι. Καταλαβαίνεις, οπότε μακάρι να αλλάξει. Από τις περιπτώσεις που δεν θέλει απλά. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται για τέτοιους τύπους. Γενικά παίζει σε πράγματα, απλά δεν έχει κάνει το κάου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον έχουν. Μπορεί να το κάνει πιο μεγάλη ηλικία. Μήπως τον σκέπασε ο Βενέδικτος από τη σειρά, ναι. Και δεν φάνηκε τόσο πολύ εκείνος, δεν ξέρω, αλλά. Μακάρι στο μέλλον να δούμε τον Άντριου Σκοτ, την ηθοποιάρα αυτή, σε ταινίες, να γουστάρουμε. Πάμε, ναι. Θα πάμε γραμμή με το που τον δούμε σε κάποια ταινιάρα, έτσι. Ναι. Γραμμή. Και γι' αυτό πήγα στο 1917. Τέλος πάντων. Ταινιάρα το 1917, δεν το συζητάω, αλλά δεν είχε αυτό που ήθελα μέσα. Αυτό. Αυτές ήταν λοιπόν, αυτοί μάλλον ήταν οι ηθοποιοί, οι 10 συνολοϊθοποιοί. Αν δεν είχα τους έστωσε. Λοιπόν, είχα επίσης τους. Eddie Redmayne. Είναι αυτός ο πρωταγωνιστής από το Fantastic Beasts. Ο οποίος παίζει και τον. Στο The Theory of Everything. The Theory of. The Theory of Everything! Πες το δωμά! Το Stephen Hawking. Και παίζει και το The Danish Girl που παίζει το κορίτσι, τη γυναίκα. Παίζει τη γυναίκα. Παίζει τη γυναίκα και δεν καταλαβαίνει κιόλας καν ότι είναι άντρας. Μιλάμε τώρα. Beast, that's okay, then. Μιλάμε τώρα για. Σε ταλέντο! Σε ταλέντο ο τύπος είναι στους top. Τι να πω τώρα. Καλά, στο Fantastic Beasts όχι. Από τα χειρότερα του project. Καμία σχέση. Ούτε μπορεί να αναδείξει το ταλέντο του. Τον έχουν βάλει και παίζει κάτι. Και όταν το βλέπαμε, έλεγε ότι δεν σου άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τέτοιο. Αλλά μιλάμε στα άλλα project. Είναι αλλού. Ο τύπος είναι σίγουρα στο top 5. Δυστυχώς δεν έχω δει κάτι. Τον ταλέντο αυτή τη στιγμή στο Hollywood. Στο top 5. Top 5. Για πλάκα, για πλάκα. Για πλάκα του κατουράει, για πλάκα. Δεν τον έβαλα διότι πιστεύω ότι και αυτός στο μέλλον θα πάρει μεγάλους ρόλους και νομίζω πως είναι και κεντρικός χαρακτήρας και γενικά διαλέγει πολύ κουλτουριάρικα project. Αν εξαιρέσει δηλαδή το Fantastic Beasts που το έκανε μάλλον για τα χρήματα, για τη φήμη, για αυτά, όλα τα άλλα που επιλέγει είναι πολύ προσεγμένα. Πολύ προσεγμένα project τα οποία δεν κάνουν ρε παιδί μου το κάου, δεν είναι blockbusters. Αυτό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι επιλέγει να είναι πιο κάτω από τους υπόλοιπους. Και επίσης έχω βάλει τον Jesse Plemons που τον είπες κι εσύ. Από τους άλλους τους είπα, ρε. Τον είπα τον κόρη Michael Smith αυτό. Mm. Αυτούς. Καλά έκανες και μου είπες από τον Eddie Redmayne, ηθοποιάρα για αυτούς. Αυτές λοιπόν ήταν οι 10 περιπτώσεις ηθοποιών που πιστεύουμε εμείς ότι έχουν αδικηθεί. 10 συν 2. 10 συν 2, μπράβο. Και είτε αυτή θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο μέλλον, είτε δεν θα αποδοθεί και θα το λέμε. Δεν θα έχουμε εδώ πέρα, δεν είναι καλά, κλαίμε. Που δεν τους είδαμε να κάνουν καριέρα. Αυτό. Τώρα, το νόημα αυτών των βίντεο ή των podcast, γιατί το ακούτε, τη συγκεκριμένη εκπομπή την ακούτε και στο Spotify και στο Apple Podcasts, ένα 24ωρο αφού ανέβουν στο YouTube. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας γράψετε στο YouTube, γιατί στα υπόλοιπα δεν γίνεται. Να μας γράψετε σε σχόλιο τις δικές σας περιπτώσεις ηθοποιών που θεωρείτε ότι είναι αδικημένοι. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν έχουν πάρει την αναγνώριση που τους αξίζει. Και αν θέλετε να μπείτε στον κόπο να μας γράψετε και ποιος σκηνοθέτης θα θέλατε να έχει σκηνοθετήσει το συγκεκριμένο ηθοποιό και σε τι ρόλο θα θέλατε να το δείτε. Μου άρεσε που κάποιοι που τους λέμε να γράψουν γράφουν αναλυτικά. Αναλυτικά, ναι. Τέτοιους θέλουμε εδώ, ναι. Σαν εμάς. Αυτό, γκικάδες και γκικάκισες. Γιατί ναι. Πλέον έχουμε και πολύ γυναικείο κοινό στο κανάλι και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, γράψτε μας κάτω στα σχόλια, τα περιμένουμε. Τι έκανα, ρε. Πήγα στον αέρα. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Δεν δουλεύει ποτέ. Πότε θα γίνω Spider-Man. Άρας μας Stranger Things τώρα και εσύ. Πότε θα πει η νέα σεζόν.
Να δούμε και καμιά νέα σεζόν. Να μην βγει, δεν πρέπει να τελειώσει αυτό.